Θα παρακολουθήσει και πάμε και λίγο πιο πίσω κι όλοι, έτσι, για να βλέπουμε αυτό το νέο, το αναδιαμορφωμένο γκράφιτι, το οποίο είχε καταστραφεί. Εσύ έχεις παρακολουθήσει και τις προηγούμενες ενέργειες. Για δώσε μας το ρεπορτάζ. Λίγες ημέρες πριν, παιδιά, άγνωστοι κατέστρεψαν αυτό το γκράφιτι, το οποίο βρίσκεται στην πίσω όψη του κλειστού γυμναστηρίου Φωκίωνος στο Ζάπιο. Τι κάναν, μουτζουρώσαν τη φιγούρα του Νίκου Γκάλη και γράψαν περιμετρικά συνθήματα, όπως βλέπουμε, ΠΑΟΚ του αιώνιου αντιπάλου του Άρη. Φορά και τη φανέλα του Άρη στον γκράφιτι ο Γκάλης. Το συγκεκριμένο γκράφιτι το είχαν δημιουργήσει δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι, βλέποντας βέβαια και αυτή την εικόνα, δεν νομίζω να ευχαριστήθηκαν και πολύ. Εδώ βλέπουμε ποια είναι η πρώτη μορφή του γκράφιτι, έτσι, ξεκάθαρα εδώ, ο Νίκος Γκάλης, η φανέλα του Άρη. Η εικόνα που θα δούμε εντωμεταξύ πάλι είναι αυτή η πλήρης καταστροφή, αλλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα απεκαταστάθηκε. Σε λίγο 24 ώρες και μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε η αναμόρφωση του γκράφιτι, την οποία θα δούμε τώρα. Είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος φοράει τώρα τη γαλανόλευκη φανέλα. Τη φανέλα της Εθνικής. Ωραία, η γαλανόλευκη πάντα ενώνει. Δηλαδή θα είναι τρομακτικό να δούμε και αυτή τη φορά κάποιον να αντιδρά, όπως ήταν παράλογο βέβαια και την πρώτη. Και δεν θα πρέπει να συγχαίρεται και αυτός ο μεγάλος αθλητής με οπαδικές προτιμήσεις. Ήταν και η ιδέα και η σύλληση του γκράφιτι που έγινε με αναφορά του ονόματος της πρώτης γυναίκας του Γκάλη, η οποία πέθανε πάρα πολύ νέα. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έγινε με την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Λένα Φλιτζάνη.